Είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια του Τζο Μπάιντεν να διευρύνει το μέτωπο κατά της Κίνας στον Ειρηνικό. Έχοντας τον Αυστραλό Πρωθυπουργό Σκοτ Μόρισον στο πλευρό του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνομίλησε στο Λευκό Οίκο με τον Ιάπωνα Πρωθυπουργό Σούγκα και τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντα Μόντι για την ειρήνη και τη συνεργασία στον Ινδο-Ειρηνικό. We're four major democracies with a long history of cooperation. We know how to get things done and we are up to the challenge. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως ο Τζο Μπάιντεν θέλει να προσελκύσει κι άλλες δυνάμεις στη συμφωνία με την Αυστραλία και τη Βρετανία απέναντι στην Κίνα. We come together in collective strength, with mutual respect, transparently and importantly as one. Λίγο νωρίτερα, ο Τζο Μπάιντεν είχε διμερείς συνομιλίες με τον Ινδό Πρωθυπουργό. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δεν έλειψαν και οι πιο ανάλαφρες στιγμές. Before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai. आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था. तो बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है. Φαίνεται πάντως να υπάρχει μια γενικευμένη προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης που προκάλεσε η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών, Βρετανίας και Αυστραλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι συνομιλίες για το εμπόριο την ερχόμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού υπήρξε ανακοχή ανάμεσα στον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Τζο Μπάιντεν μετά την ακύρωση του συμβολέου Μαμούθ για την πώληση γαλλικών υποβρυχίων στην Αυστραλία, που προέκυψε εξαιτίας της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας.